Η Πέπα κάνει κούνια. Μαμά, μαμά, σπρώξε με, έλα. Είσαι έτοιμη? Ναι, θέλω να πάω πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά, μαμά. Ο Τζόρτζ θέλει και αυτός να κάνει κούνια. Είναι η σειρά σου, Τζόρτζ. Κρατήσου καλά. Θέλω εγώ να σπρώξω τον Τζόρτζ. Σπρώξε τον Τζόρτζ απαλά, Πέπα. Ναι, μαμά. Κρατήσου καλά, Τζόρτζ. Πόπο, η Πέπα παρέσπρωξε δυνατά τον Τζόρτζ. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να πηγαίνει ψηλά. Πέπα, ξέρεις ότι ο Τζόρτζ φοβάται το ύψος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Έλα, πάμε να παίξουμε στο μονόζυγο. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Ντάνι. Γεια σου, Πέπα. Το κάνετε εντελώς λάθος. Θα σας δείξω εγώ πώς να το κάνετε σωστά. Κάντε άκρη. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε! Κοιτάξτε με, πετάω σαν πουλί. Ωχ, δεν μπορώ να βγω. Η Πέπα σφήνωσε μέσα στο λάστιχο. Δεν είναι αστείο. Εδώ που τα λέμε είναι λιγάκι. Πρέπει να σε τραβήξουμε έξω. Οι φίλοι της Πέπα τη βοηθούν να βγει από το λάστιχο. Ζήτω! Σας ευχαριστώ όλους. Τζόρτζ, θέλεις να κάνεις και εσύ μονόζυγο? Όμως το μονόζυγο είναι αρκετά ψηλό. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να ανεβαίνει ψηλά. Η Πέπα βρήκε ένα μικρό λάκκο. Ο Τζόρτζ βρήκε ένα μεγάλο λάκκο. Κοίτα, Τζόρτζ, να ένας πολύ μεγάλος νερόλακκος. Ο Τζόρτζ θέλει να πηδήσει στο μεγάλο λάκκο πρώτος. Στάσου, Τζόρτζ. Πρέπει να δω αν είναι ασφαλής ο λάκκος. Ωραία. Είναι ασφαλής ο λάκκος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Λάσπη είναι καλέ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακκους. Έλα, Τζόρτζ, πάμε να το πούμε στον μπαμπά. Δεν είμαστε καλά. Μπαμπά, μπαμπά, έλα, μάντεψε τι κάναμε. Για να σκεφτώ. Μήπως βλέπατε τηλεόραση? Όχι, όχι, μπαμπά. Μήπως κάνατε μπανάκι? Όχι, όχι. Α, το βρήκα. Πηδούσατε μέσα σε νερόλακκους. Ναι, ναι, μπαμπά. Πηδούσαμε μέσα σε νερόλακκους. Γίνατε και οι δύο χάλια. Καλά, λάσπη είναι. Να καθαρίσουμε πρώτου μας παρήδηση η μαμά. Μπαμπά, άμα καθαρίσουμε, θα έρθετε με τη μαμά να παίξουμε μαζί έξω? Ναι, θα παίξουμε όλοι στον κήπο. Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Νάτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε? Ουί!
Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Ω, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις τον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μα ο Τζόρτζ δεν είναι καλός ο κρυφτός. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλύτερα τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετράς. Ένα. Δύο. Πόπο, η Πέπα θα βρει τον Τζόρτζ εύκολα. Πέντε. Τζόρτζ, έλα εδώ λίγο. Εφτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Οχ, ο Τζόρτζ δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μα ο Τζόρτζ κρύβεται πάντα κάτω από το τραπέζι. Σκέφτηκες να κοιτάξεις επάνω. Ξέρω που είναι. Είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Ο Τζόρτζ δεν είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Πού μπορεί να είναι? Η Πέπα δεν μπορεί να βρει τον Τζόρτζ πουθενά. Μπαμπά, δεν μπορώ να βρω τον Τζόρτζ πουθενά. Όπω, άραγε πού μπορεί να είναι? Μπαμπά, μπορώ να κάτσω κι εγώ στο καρότσι? Παραμεγάλωσες και δεν χωράς, Πέπα. Αλλά μπορείς να μας βοηθήσεις στα ψώνια. Αχ, τι καλά! Έχουμε τέσσερα πράγματα στη λίστα. Ντομάτες, σπαγέτι, κρεμμύδια και φρούτα. Εγώ θα τα βρω όλα. Από εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν τα ψώνια. Πέπα, πρώτα θέλουμε ντομάτες. Τις βλέπω, τις βλέπω. Εδώ είναι οι ντομάτες, μαμά. Μπράβο σου, Πέπα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα βάλτε στο καρότσι. Βρήκα τις ντομάτες. Μπράβο σου, Πέπα. Ντομάτες. Σβήνουμε ένα πράγμα από τη λίστα. Τι έχει μετά η λίστα? Σπαγκέτι. Πουγκέτι. Ακριβώς, Τζόρτζ. Μόνο που λέγονται σπαγκέτι. Πουγκέτι. Τα σπαγκέτι είναι το αγαπημένο φαγητό της Πέπα και του Τζόρτζ. Άραγε, πού είναι τα σπαγκέτι? Τα βλέπω! Από εδώ! Σπαγκέτι! Κοίτα, μαμά, να τα σπαγκέτι! Μπράβο σου, Πέπα! Ας βάλουμε τα σπαγκέτι στο καρότσι. Ναι, μαμά! Σπαγκέτι! Τζόρτζ, τα λένε σπαγκέτι! Σπαγκέτι! Τι έχει μετά η λίστα, Πέπα? Τσιπς! Τα τσιπς δεν είναι στη λίστα. Έχουμε ένα σωρό τσιπς στο σπίτι, Πέπα. Για μάντεψε πάλι. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μήπως θυμάσαι εσύ, Τζόρτζ? Δινόσαυρος. Δινόσαυρος. Τζόρτζ, δεν πουλάνε δινόσαυρος στο σούπερ μάρκετ. Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Δινόσαυρος. Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα! Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Mm,
νόστιμο! Χρειάζεσαι κάτι άλλο, Βασίλισσα Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα! Έρχομαι, μπαμπά! Μπαμπά, είμαι η Βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζορτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεν μου φαίνεσαι και πολύ σε φόρμα, μπαμπά. Η κοιλιά σου είναι λίγο μεγάλη. Είμαι σε μεγάλη φόρμα, θα σου δείξω. Τι θες να κάνω πρώτα? Πιάσε τα δάχτυλά σου, έτσι. Εύκολο. Μπαμπά, μην κάνεις ότι δεν μπορείς να πιάσεις τα δάχτυλά σου. Δεν το κάνω στα ψέματα, Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί στα αλήθεια να πιάσει τα δάχτυλά του. Πω, μπαμπά, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Μάλλον πρέπει να κάνω λίγη γυμναστική. Ναι, μπαμπά. Ωραία, θα αρχίσω αύριο. Μπαμπά Γουρουνάκη, πρέπει να αρχίσεις γυμναστική τώρα. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Εντάξει. Πέπα, θέλω να αναλάβεις εσύ να με γυμνάσεις. Τι πρέπει να κάνω πρώτα? Πρώτα πρέπει να κάνεις μερικά push-ups. Εύκολο. Ένα. Δύο. Ωραία. Πολύ καλά, μπαμπά. Τώρα θέλω να κάνεις 100 push-ups. 100! Ναι. Παιδιά, ελάτε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί. Όχι, μπαμπά. Είπαμε εσύ έχεις να κάνεις 100 push-ups. Ένα. Δύο. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζορτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκη συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9. 10. Ναι. 11. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12. Πάω να δω. 13. 14. 15. 16. 17. Μπαμπά Γουρουνάκη, κάνεις αβολιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στην τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατον. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ... Μάλιστα, καπετάνια. Όποτε ο καπετάνιος παππούς λέει σε όλους να κάνουν κάτι, πρέπει να το κάνουν. Εκτός αν είναι κάτι σαχλό. Ο καπετάνιος παππούς δεν λέει ποτέ σαχλά πράγματα. Και βέβαια όχι, καπετάνιε παππού. Τζορτζ, έπαρση σημαίας. Πέπα, χτύπα το καμπανάκι. Μάλιστα, καπετάνιε. Γιαγιά Γουρουνίτσα, εσύ στο πηδάλιο. Μάλιστα, καπετάνιε. Πρόσου λαταχός! Πρόσου λαταχός! Νομίζω ότι πρέπει να κόψεις ταχύτητα, παππού Γουρουνάκη. Καλή ιδέα, γιαγιά Γουρουνίτσα. Δεν θέλω να κάψω όλο το πετρέλαιό μου. Παππού, μου άρεσε που πηγαίναμε γρήγορα. Μην ανησυχείς, Πέπα. Θα το ξανακάνουμε σε λίγο. Κοίτα, να ένα άλλο καραβάκι. Να ο παππού Σκυλάκης. Έβγαλε τον Τάνι Σκυλάκη βόλτα στο ποτάμι. Γεια και χαρά, παππού Σκυλάκη. Γεια και χαρά, παππού Γουρουνάκη. Γεια σου, Τάνι. Γεια σου, Πέπα. Ο παππού Σκυλάκης είναι ο καλύτερος φίλος του παππού Γουρουνάκη. Μένω έκπληκτος που πλέει ακόμα το σκάφο σου, παππού Σκυλάκη. Πρέπει να είναι και αυτό γέρικο σαν εσένα. Αυτό το γέρικο σκερί πάει πιο γρήγορα το σκουριασμένο κουβά σου, παππού Γουρουνάκη. Εντάξει, γερό σκυλοπνίχτη, σε πάω και κόντρα. Ετοιμάσου να χάσεις, γερό νερόβραστε. Κάνετε και οι δύο σαν μικρά παιδιά. Ο παππού Σκυλάκης με είπε γερό νερόβραστο. Και εσύ τον είπες γερό σκυλοπνίχτη, παππού. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Μόνο άμα ζητήσεις συγγνώμη πρώτος.
Παππού, ζήτα συγγνώμη από τον παππού Γουρουνάκη. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Μαμά, μπαμπά. Ναι, Πέπα. Δεν νιστάζω πολύ. Θα μου πείτε ένα παραμύθι. Μπορεί όμως ο Τζόρτζ να νιστάζει και να μην θέλει να τα ακούσει. Τζόρτζ, θες να ακούσει το παραμύθι? Πες ναι. Εντάξει, αλλά θα σας πω μόνο ένα παραμύθι. Αν σας πει ένα παραμύθι ο μπαμπάς Γουρουνάκης, υπόσχεστε και οι δύο να κοιμηθείτε? Υποσχόμαστε. Λέω να σας πω την ιστορία της νισταγμένης πριγκίπισσας. Είναι καλή ιστορία αυτή. Ακούγεται λίγο βαρετή. Δεν είναι βαρετή, είναι πολύ καλή. Έχει και μικρή πριγκίπισσα στο παραμύθι. Πέπα, αν συνεχίσεις να μιλάς, ο μπαμπάς δεν θα μπορέσει να σου πει την ιστορία. Συγγνώμη, μαμά. Έχει καμιά πριγκιποπούλα το παραμύθι, μπαμπά? Ναι, έχει και πριγκιποπούλα μέσα. Η νισταγμένη πριγκίπισσα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νισταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νισταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη οικία? Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Γεια σε όλους! Γεια σου, Πέπα! Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεις όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη! Ναι! Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α! Α! Ναι! Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρε Βέκα, γιατί σε ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Κι εγώ μάγισσα. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πόπο, ο Τζόρτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη Τζόρτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε έναν Κρήτη. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον Κρήτη. Είμαι Κρητής, είμαι Κρητής. Μπαμπά, τι είναι ο Κρητής? Ο Κρητής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη. Τώρα ο Ντάνι. Είμαι πειρατής. Πέπα, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Ναι, παππού Γουρουνάκη. Τζόρτζ, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Όπω. Μήπως αρέσει το μανούλι? Ναι, παππού Γουρουνάκη. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μανούλι. Όπω. Κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι?
Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρουνίτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Ευχαριστώ, γιαγιά Γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκι. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ! Εμπρός, λοιπόν! Πριν μπω μέσα στο δεντρόσπιτό μου, πρέπει να βγάλω τους λασπωμένους μπότες μου. Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Τζόρτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δεντρόσπιτο? Ναι, ποιος είναι? Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζόρτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει? Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζόρτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζόρτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά Γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες? Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις. Τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τις μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς! Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά! Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ σαν χλές. Μαμά, πριν μπεις μέσα στο σπίτι, πρέπει να βγάλεις τις μπότες σου. Φυσικά. Και για το μπαμπά υπάρχει χώρος. Πες τις μυστικές λέξεις, μπαμπά. Μπορώ να πω διαφορετικές μυστικές λέξεις, παιδιά? Όχι. Εντάξει. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκι. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκι. Γεια σας, μικρούλια μου. Γεια σας. Πέπα, Τζόρτζ, στα κρεβάτια σας γρήγορα. Καληνύχτα, μικρά μου γουρουνάκια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Α, τι γλυκά παιδάκια. Τώρα ύπνο γρήγορα. Ναι, μαμά. Και είναι και πολύ υπάκουα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι καλά, παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά Γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζόρτζ, Τζόρτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παρά!
παράξενη θόρυβη. Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται. Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι. Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Είναι όλο λίγδα, καλέ. Μπλιαχ. Πολύ κακό για το τίποτα. Ναι, όλοι θα βάλουμε αντιλιακό σήμερα. Ω. Πάμε, Τζόρτζ. Έλα να φουσκώσουμε την πισίνα μας τώρα. Ο μπαμπάς δεν φουσκώνει με την τρόπα. Παιχνιδάκι ήταν. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και η μαμά Γουρούνιτσα ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν τη φουσκωτή πισίνα τους. Παγωτά, παγωτά. Η δεσποινή σκουνέλη, θα φάμε παγωτό. Παγωτά. Τις πολύ ζεστές μέρες η δεσποινή σκουνέλη πουλάει παγωτά. Μαμά, μπαμπά, μπορείτε να μας φέρετε παγωτό, σας παρακαλώ. Εντάξει, θα σας πάρουμε. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Ζήτω. Πάρτε μου και εμένα ένα, ε. Σε όλους αρέσει το παγωτό. Γεια σας, μαμά Γουρουνίτσα, Πέπα και Τζόρτζ. Γεια σου, δεσποινή σκουνέλη. Τι παγωτά να σας βάλω? Μπορώ να έχω ένα χωνάκι, δεσποινή σκουνέλη? Φυσικά και μπορείς, Πέπα. Ευχαριστώ. Και ένα για μένα και ένα για τον μπαμπά, παρακαλώ. Και ο νεαρός κύριο Τζόρτζ, τι θέλει? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρο. Χαζούλη Τζόρτζ, λέει συνέχεια δεινόσαυρος για τα πάντα. Λοιπόν, τυχαίνει να έχω για σένα ένα ξυλάκι σε σχήμα δεινόσαυρου. Έλα. Χλόι, μπορούμε ο Τζόρτζ και εγώ να φτιάξουμε κούκλες μαζί σου? Ναι. Η Χλόι ζωγραφίζει τα μάτια της κούκλας. Να ζωγραφίσω το στόμα. Εντάξει. Το όνομά μου είναι Πέπα. Τζόρτζ, τι κούκλα θα ήθελες να φτιάξεις? Δεινόσαυρο. Δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ λέει πάντα δεινόσαυρος για τα πάντα. Ωραία. Ένα τρομερός δεινόσαυρος κούκλα. Η Χλόη φτιάχνει για τον Τζόρτζ μια κούκλα δεινόσαυρο. Έχει και μητέρα δόντια. Ορίστε, ένας τρομερός δεινόσαυρος. Το φαγητό είναι έτοιμο. Ερχόμαστε. Μετά το φαγητό θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Η θεία Γουρουνίτσα έφτιαξε σπαγκέτι για μεσημέρι. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα. Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ. Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαχοι. Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Η Πέπα, Τζόρτζ και εγώ θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Φανταστικό. Θα έρθουμε όταν είστε έτοιμοι. Κουκλοθέατρο. Πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτια ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Χλόη. Και εγώ είμαι η Πέπα. Ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό, πολύ ωραία ήταν! Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θείε Γουρουνάκη! Γεια σου, Πέπα!
Είναι ολόιδια, εσύ! Νομίζω ότι έκανα την κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Μπαμπά, να σε βοηθήσουμε να κρεμάσεις το κάδρο. Μπορείτε να βλέπετε. Έτσι θα μάθετε πώς γίνονται οι σωστές δουλειές. Πρώτα, χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Γέννη! Ωχ, μπαμπά! Τώρα τον έσπασες στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει. Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζορτζ! Μα τι κάνουν επιτέλους. Μπαμπά, σε βλέπουμε! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο προτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα, ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Τζορτζ, εγώ θα μαζέψω τα ξυλαράκια και εσύ θα τα κουβαλήσεις. Πλάκα έχουν τα ξυλαράκια. Εντάξει, φτάνουν τόσα. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Α, ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα, εμπρός. Κάνε πιο εκεί, μαμά Γουρουνίτσα. Μπαμπά, πάρε, είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Λατρεύω τις τηγανίτες. Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικός στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι, θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Ου!
Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζορτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζορτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζορτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζορτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιράπι, παρακαλώ. Υπέροχη. Έλα να παίξουμε μπαντέματα. Εντάξει, αρχίζω πρώτος. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να κοιτάξει κρυφά κάτι και οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και αυτό το κάτι είναι κόκκινο. Ναι, το φόρεμά μου. Είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι το φόρεμά σου. Το αυτοκίνητο. Ακριβώς, το κόκκινο αυτοκίνητό μας. Η σειρά μου. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και είναι γαλάζιο. Η γαλάζια μπλούζα του Τζορτζ. Όχι. Είναι κάτι μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, να σου πω. Ναι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κέρδισα! Μπαμπά Γουρουνάκη, μήπως ξέρεις που είμαστε. Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν μοιάζει καθόλου με τον δρόμο στο χάρτη. Ω, μπαμπά Γουρουνάκη, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Και πώς πάνε στο κάστρο των ανέμων από εδώ. Δώσ' μου μια στιγμούλα. Το βρήκα. Να πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Δεν χρειάζεται να πάρεις τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα μας πάω στο κάστρο, ακόμα και αν μου πάρει μια μέρα. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε. Εμπρός! Εδώ ο παππούς Γουρουνάκης. Παππού Γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος. Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό. Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκίνητο. Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή? Όπα, τι έκανα. Αυτό το κουμπί πρέπει να είναι. Το καινούριο αυτοκίνητο πιτσίλησε τον μπαμπά Γουρουνάκη. Χαζούλη, μπαμπά, δεν είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί. Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό το κουμπί.
βοήθεια! Ο μπαμπάς ξέχασε με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή. Αυτό το αμάξι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ας δοκιμάσουμε το κόκκινο. Ζήτω! Μόνο που σταμάτησε να βρέχει. Μπορούμε να ανοίξουμε πάλι την οροφή. Ναι, αλλά ποιο κουμπί ήταν? Το κόκκινο! Ζήτω! Ο παππούς σκυλάκης έφτιαξε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ζήτω! Ευχαριστώ, παππού σκυλάκη. Κράτα τα ρέστα. Ευχαριστώ, παπά γουρουνάκι. Αντίο! Αντίο! Να και οι φίλοι της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Σκυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Παιδιά, από σήμερα έχετε νέα συμμαθήτρια, την Πέπα το γουρουνάκι. Τώρα, Πέπα, τρέξε να βρεις τους φίλους σου. Γεια σε όλους! Γεια σου, Πέπα! Παιδιά, αρχίζουμε με demi plié. Demi plié. Τώρα, ένα μικρό άλμα. Petit jeté. Με χάρη και ομορφιά, φετιζέτε. Χάρη και ομορφιά. Φετιζέτε. Χάρη και ομορφιά. Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια. Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Μιαου. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Τζορτζ, έλα να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με ένα φρικτό τέρας. Δεινόσαυρος. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι στο σαλόνι και διαβάζει την εφημερίδα του. Η μαμά Γουρουνίτσα διαβάζει το βιβλίο της. Τι κάνουν επιτέλους? Βοήθεια! Πέπα! Τζορτζ! Μα τι γίνεται πάνω? Τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Βοήθεια! Την ευχή γίνεται εκεί πάνω. Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω, καημένε μπαμπαγουρνάκι. Ελάτε παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζορτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζορτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζορτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πέπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θέσεις έτοιμοι, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Τι είναι αυτό?
αρκουδάκι! Έφαγα το κόσμο να σε βρω! Γρήγορα, Πέμπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Έχω γενέθλια! Τζορς, ξύπνα! Έχω γενέθλια! Θα κάνουμε πάρτι! Και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα! Γρήγορα, Τζορς! Πάμε να ξυπνήσουμε τη μαμά και τον μπαμπά! Η μαμά και ο μπαμπάς γουρουνάκες όμως κοιμούνται βαθιά. Ξυπνήστε! Έχω γενέθλια! Ξυπνήστε! Τι ώρα είναι? Είναι πολύ αργά! Είναι 5 η ώρα τα χαράματα! Ναι! Δεν κάνει να χασομεράμε! Ωραία! Ας αρχίσουμε τις προετοιμασίες. Γιουπί! Η μαμά γουρουνίτσα, ο μπαμπάς γουρουνάκης και ο Τζορτζ δίνουν στην Πέπα το δώρο γενεθλίων της. Χρόνια σου πολλά, πολλά Πέπα. Τι είναι? Ένα κουκλίστικο φόρεμα. Θα το φορέσεις στο αρκουδάκι. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλούμε, Πέπα. Δεν ήξερα ότι το αρκουδάκι ήταν αρκουδίτσα. Όχ, μπαμπά. Και βέβαια το αρκουδάκι είναι αρκουδίτσα. Τα λατρεύω αυτά τα φάρεμα. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλούμε, αρκουδάκι, αλλά μην το λερώσεις. Ξέρεις τι θα συμβεί μετά, Πέπα? Ναι. Οι φίλοι μου θα έρθουν στο πάρτι γενεθλίων μου και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι ο μάγος είναι ο μπαμπάς σου. Θα με συστήσεις ως απίθανο μυστήριο. Ως πίθανο μύριο. Ναι, ο απίθανος μυστήριος. Ο μπαμπάς εξασκείται στα μαγικά του όλη τη βδομάδα. Ήρθαν οι φίλοι μου! Γιουπί! Αυτοί είναι οι φίλοι της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνι Σκυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους! Χρόνια πολλά, Πέπα! Ναι! Ελάτε, παιδιά, αρχίζει το πάρτι μας! Ζήτω! Έλα, Τζορτζ! Εγώ είμαι ο μπαμπάς και η μαμά. Εσύ θα κάνεις τα παιδιά. Παιδιά, είναι ώρα να πιούμε τσάι. Πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας. Ο Τζορτζ βάζει τις κούκλες στο κρεβάτι. Νάνι, Νάνι. Τζορτζ, γιατί βάζεις τα παιδιά στο κρεβάτι? Αφού είπαμε ότι θα πιούμε τσάι. Του Τζορτζ του αρέσει να βάζει για ύπνο τις κούκλες. Παιδιά, κατεβείτε κάτω αμέσως. Αλλιώς δεν θα σας δώσω κέικ. Ο Τζορτζ δεν ακούει. Είναι πολύ απορροφημένος με τις κούκλες του. Τζορτζ, αν θέλεις να παίζεις με το κουκλόσπιτό μου, πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Να, Τζορτζ, μπορείς να γεμίσεις την τζαγέρα με νερό. Παιδιά, κατεβείτε κάτω αμέσως. Μαμά, ερχόμαστε. Ο Τζορτζ πάει να γεμίσει την τζαγέρα με νερό. Ο Τζορτζ βρήκε μία αράχνη στον νηπτήρα. Ο Τζορτζ θέλει η αράχνη να γίνει φίλη του. Η αράχνη αρέσει στον Τζορτζ. Ο Τζορτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζορτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, Νάνι. Τζορτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, βρήκα μια αράχνη στο δωμάτιό μου. Τώρα είναι η σειρά μου. Αυτό είναι το φόρεμα της μαμάς. Και αυτό το καπέλο της μαμάς. Μπαμπά γουρουνάκι, πού είναι τα παπούτσια σου? Χρειάζομαι παπούτσια κι εγώ. Τώρα πρέπει να γίνω όμορφη σαν τη μαμά.
Η Πέπα βρήκε τα καλλιντικά της μαμάς. Αχα! Πρώτα λίγη πούδρα. Υπέροχα! Τώρα λίγο κραγιόν. Τι όμορφη μαμά γουρουνίτσα! Έλα, μπαμπά γουρουνάκι, ώρα να πάμε στη δουλειά. Η μαμά γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή της. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Κάνω τι λάθος, κυρία. Πέπα, δεν θα μου πεις γεια σου. Δεν είμαι η Πέπα γουρουνάκι. Είμαι η μαμά γουρουνίτσα. Α, ναι, φυσικά. Γεια σου, μαμά γουρουνίτσα. Γεια σου. Αυτός είναι ο μπαμπάς γουρουνάκης. Τζόρτζ! Γεια σου και σένα, μπαμπά γουρουνάκι. Με συγχωρείτε, έχω πάρα πολύ δουλειά. Εμπρός, ναι. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Όχι, ευχαριστώ, αντίο. Η Πέπα διασκεδάζει παριστάνοντας τη μαμά γουρουνίτσα. Αλλά ο Τζόρτζ έχει αρχίσει να βαριέται κάπως. Συγγνώμη, μπαμπά γουρουνάκι, σε λίγο τελειώνω. Ορίστε, αυτό ήταν. Η μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνης Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Πιάσε, Τζόρτζ! Οχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κοροϊδό! Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ! Πιάσε, Τζόρτζ! Τζόρτζ, πιάσε! Να η μπάλα, Τζόρτζ! Πω, πω.
Πέπα, δεν πρέπει να πειράζεις τον Τζόρτζ τόσο πολύ. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τι είναι αυτή η φασαρία? Μπαμπά, ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να παίζει μαζί μας κορόιδο. Ω, είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά μεγάλος. Όχι, δεν είναι, μπαμπά. Κοίτα. Πιάς την Τζόρτζ. Ζήτω! Δεν είναι δίκαιο. Πώς δεν είναι? Εγώ έδωσα απλώς ένα χεράκι στο Τζόρτζ. Τζόρτζ, πιάσε! Πω, ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να πιάσει την μπάλα. Δεν πειράζει, Τζόρτζ. Θες να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα με την Πέπα? Ναι, έλα, μπαμπά. Να σου φορέσω τα μπρατσάκια σου. Ορίστε. Είσαι πολύ κομψός με τα μπρατσάκια σου, Τζόρτζ. Η σειρά μου, η σειρά μου. Ωραία. Τώρα μπορούμε να παίξουμε στο νερό. Ζήτω! Είναι κρύο το νερό? Είναι υπέροχο και ζεστό. Με σταματήστε! Εσύ άρχισες, μπαμπά γουρουνάκι. Αρκετά με τα πλατσουρίσματα. Μπαμπά, ξέρεις, λατρεύω την παραλία. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν την παραλία. Όλοι λατρεύουν την παραλία. Πέπα, Τζόρτζ, θα παίξετε με τα κουβαδάκια και τα φτιάρια σας? Ναι, θέλουμε, μαμά. Μπαμπά, μπαμπά, μπορούμε να συσκεπάσουμε με άμμο? Δηλαδή... Έλα, μπαμπά. Εντάξει. Γιουπί! Η Πέπα και ο Τζόρτζ σκεπάζουν τον μπαμπά με την άμμο. Φτάνει, φτάνει! Ωραία. Τώρα δεν μπορείς να το σκάσεις. Με καίει ο ήλιος στο κεφάλι μου. Φοράτε το καπέλο μου. Λοιπόν, αν πεις παρακαλώ. Παρακαλώ, θέλω το καπέλο μου. Στο φέρνω με, μπαμπά. Τζόρτζ! Πόπο, ολόξυγκας του Τζόρτζ τους χαλάει το παιχνίδι. Τζόρτζ, ξέρω πώς θα σου περάσει ολόξυγκας. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Τρίψε το κεφάλι σου και τρίψε τα κοιλιά σου. Ωραία, τώρα σου πέρασε ολόξυγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανες σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ολόξυγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο λόξυγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Το βρήκα! Το άρρωστο γουρουνάκι για να γιατρευτεί πρέπει να πάθει σοκ. Τζόρτζ, πρέπει να σε τρομάξω. Αλλά να θυμάσαι ότι το κάνουμε σαν παιχνίδι για να σταματήσει ο λόξυγκας. Να θυμάσαι, θα σε τρομάξω στα ψέματα. Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια αστεία στο Τζόρτζ. Είναι πολύ μικρός. Συγγνώμη, μαμά. Προσπαθούσα να του κόψω το λόξυγκα. Ο λόξυγκας του Τζόρτζ σταμα... Έλα, Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι.
Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζορτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζορτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πόπο, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορτζ. Τζορτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζορτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Έπρεπε να τρέξεις πιο γρήγορα. Τώρα είναι η σειρά μου. Η Πέπα τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αλλά και πάλι ο χαρταετός δεν πετάει. Όσο γρήγορα και να τρέξετε, ο χαρταετός δεν θα πετάξει, γιατί δεν φυσάει αέρας. Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να φυσήξει λιγάκι, παιδιά. Κοιτάξτε, αρχίζει να φυσάει. Τώρα που φυσάει, ο αετός μπορεί να πετάξει. Ο άνεμος είναι αρκετά δυνατός τώρα. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός τώρα. Τζορτζ! Ευχαριστώ, μπαμπά. Ο μπαμπάς γουρουνάκης πετάει το χαρταετό. Ζήτω! Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξέρει να πετάει χαρταετό πολύ καλά. Ναι, είμαι ειδικός εγώ στους χαρταετούς. Πρόσεχε τα δέντρα. Μπορεί να πιαστεί πάνω τους ο χαρταετός. Μην ανησυχείς, ξέρω τι κάνω. Πόπο, ο χαρταετός του μπαμπαγουρουνάκη πιάστηκε σε ένα δέντρο. Όχι, όχι. Μη στεναχωριέσαι, Τζορτζ. Ο μπαμπάς θα το κατεβάσει. Ζήτω! Ναι. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακους. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο.